Νίκη το τελικό κείμενο του Προπολογισμού του 2021, κατατίθεται, όπω είπε και εσύ, στη Βουλή την ερχόμενη Παρασκευή. Και σύμφωνα με πληροφορίε από το Υπουργείο Οικονομικών, μία από τι βασικέ παραδοχέ του είναι ότι θα αρχίσει να χαλαρώνει το lockdown, να ανοίγει δηλαδή σταδιακά η αγορά και να κινείται η οικονομία. Όχι την 1η Δεκεμβρίου, όπω είναι αναρμόδιε πηγέ, αλλά το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 2021, προβλέπεται ότι θα υπάρξει ανάκαμψη 5%. Χαρακτηριστικά λένε πηγές του Υπουργείου Οικονομικών ότι έχουμε πλέον το εμβόλιο, θα πάμε καλά, η οικονομία τον επόμενο χρόνο θα, υπάρξει, θα ανακάμψει, υπάρχει σιγουριά για αυτό. Ωστόσο, η οικονομία θα συνεχίσει, λέει ο προπολογισμό, να στηρίζεται με μέτρα στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μέχρι και τον Απρίλιο, όταν ναι. θα έχει ολοκληρωθεί προφανώ και ο εμβολιασμό. Ενώ να πούμε και μερικά στοιχεία για την εκτέλεση του φετινού προπολογισμού στο δεκάμινο που έχει πληγωθεί από τον COVID. Υπάρχει ένα πρωτογενέ έλλειμμα τη τάξη των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ στο δεκάμινο. Τα φορολογικά έσοδα έχουν μειωθεί κατά περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο, ναι. ενώ ειδικά τον Οκτώβριο η πτώση τους είναι 561 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και παρακολουθούμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπυροδημητρέλη.